Μαυρίας. Γιωβάνοβιτς πίσω στον Δημητρίου, πάει να πιέσει ο Ζάιρο. Που βάζει την προβολή, μπάλα πάει έξω. Ανεβάσει μπάλα και να δώσει αριστερά στον Βα. Σέντρα στην περιοχή, Γκβίτα το κεφάλι προς τα πίσω. Κόρνερ για τον Απόλλωνα. Εκτελεί ο Ντράκοβιτς με καλή εκτέλεση, απομακρύνεται, η μπάλα δεν έχει βγει εκτός όμως. Ζάιρο στην περιοχή, το σούτε θα περάσει. Και σε φάση αντεπίθεση τώρα ο Απόλλωνας με τον Βα. Σέντρα χαμηλά, πήγε να μπει στην πορεία της μπάλας ο Πίνακας. Κόρνερ από τον Κανέ. 57% κατοχή για τον Απόλλωνα. Ζουνίνιο θα περάσει να γυρίσει περιοχή. Ο Βαλακάρη ευκαιρία, ανοίγει πολύ την παρακρατά. Βαλακάρη προς τα έξω, άμυνα από τον Κολ. Στον Ρόπερς επιστρέφει στον Ισπανό. Γιώστεν. Έχει χώρο, ο Ολλανδός θα κάνει σουτ έξω. Καλό σουτ, δεν ήταν άσχημο. Εδώ είναι τελευταία φάση με το σουτ του Γιώστεν έξω. Υπάρχει τακτική αρκετή, όχι φάσεις όμως στο μάτς. Να δούμε τον Ζάιρο. Ζάιρο κάνει κίνηση ο Ικόκο. Θα τον ψάξει, θα τον βρει ευκαιρία για την Πάφο. Ικόκο απέναντι, παράλληλα η μπάλα περνά από όλους και πάει πλάγιο. Εδώ με το ανέβασμα του Ικόκο στην μεταβίβαση του Ζάιρο, δεν μπορεί ο Σεμέδο, περνάει μπάλα. Κάνει κίνηση ο Ζάιρο από κανονική θέση. Ζάιρο, το πλασέ γκολ η Πάφος. 0-1 στο 38. Ανοίγει το σκορ η Πάφος και θα εξεταστεί η φάση αν υπάρχει offside. Εδώ είναι μια δύσκολη φάση. Ίσως στην ευθεία, όμως θα εξεταστεί από το VAR. Και θα δούμε αν θα μετρήσει κανονικά τον γκολ. Με την πρώτη επανάληψη που είδαμε δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Φαίνεται ίσως να είναι στην ίδια ευθεία. Ο Ζάιρο όμως σαφέστατα το VAR θα μας δώσει σε λίγο την ετοιμιγωρία του. Είναι μια δύσκολη φάση που με την τοποθέτηση των γραμμών θα βγει και η απόφαση. Πεντάλεπτο, κάτι που διαχειρίστηκε σωστά. Να δούμε Βαλακάρη ευκαιρία για την Πάφο για το 0-2 με τον Ζάιρο. Ζάιρο απέναντι στον Δημητρίου, η προσπίση το πλασέ. Έξω πάει μπάλα, μεγάλη φάση για την Πάφο για το 0-2 σε ένα δίλεπτο. Ευκαιρία πάει να δημιουργηθεί με τον Βά για τον Απόλλωνα, δεν μπορεί να βρει τον Γιώστεν, το πλασέ έξω. Καλή μεταβίβαση. Ο Πίτας που έχει χώρο, δεξιά είναι ο Βά. Θα κάνει τρίπλα όμορφη, θα δώσει και πάλι στον Πίτα στην περιοχή, το σούτ έξω. Δεύτερη καλή φάση για τον Απόλλωνα. Με τον Βά να κάνει όμορφη ενέργεια και τρίπλα, να δίνει στον Πίτα το σούτ με το δεξί έξω πάει πάλι. Είναι και πάλι μπροστά. Όμορφη ενέργεια του Πίτα. Για τον Χαμάση σέντρα το κεφάλι έξω. Άλλη μια καλή φάση και πάλι ο Πίτας. Μαυρίας. Εκεί όμως που είναι ο Κανέ. Τράκομιρη σέντρα για τον Ζάιρο με το κεφάλι έξω. Επιστρέφει τον Βαλακάρη. Για τον Ζουνίνιο η ευκαιρία για την Πάφο, το γύρισμα. Δεν μπορεί ο Ζάιρο. Εξαιρετικό passing game η ομάδα του Μπέρκ. Ψάχνει Σεμέδο, φεύγει από κανονική θέση. Σεμέδο απέναντι στον Δημητρίου, έξω! Προσπάθεια με τον Πίτα να έχει χώρο να κάνει σουτ έξω. Εδώ είναι η τελευταία φάση με το σουτ του Πίτα που πάει κόρνερ. Εκτελεί χαμηλά στο πρώτο δοκάρι, μπάλα περνά ευκαιρία, γκολ ο Απόλλωνας, 1-1 ο Βά. 1-1 στο 65. Φάση στο κόρνερ του Κόλ, η μπάλα περνά, έρχεται ο Βά, προλαβαίνει τον Κανέ και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 1-1 στο κόρνερ του Κόλ, η μπάλα περνά από όλους, έρχεται ο Βά, προλαβαίνει τον Κανέ και ο Απόλλωνας ισοφαρίζει 1-1 στο 65. Ο Σράτη περιμένει τις επιλογές. Θα βρει τον Χέτη στην περιοχή. Κλείνεται σαν χάρτο σούτ έξω. Στο 70. Εκτελεί. Άμυνα από τον Πάιριτς. Το σούτ από τον Ζαχάρ έξω. Πάει για σέντρα. Στόχο τον Σεμέδο. Πάει να μπει στη φάση. Δεν προλαβαίνει. Κρατά ο Ζαϊρ. Θα περάσει και θα περάσει από δύο.
Ζάιρο ευκαιρία για την Πάφο, καθυστερεί τώρα έξω, κοντά στο 2-1 η Πάφο, δεν μπορεί να το κάνει ο Ντράκομιρ. Λόγω τραυματισμού αναγκαστικά ήταν εκτός. Εδώ δεν θα προλάβει ο Χάμας. Έρχεται να σκοράρει ο Πίτας, όμως από νωρίς ο βοηθός είχε σηκώσει το Σινιάκι. Ο Χαμάς έχει χώρο να κάνει σέντρα χαμηλά, ο Σαχάρ δεν μπορεί να βρει σωστά την μπάλα, έξω ο Πίτας. Στέλνει την μπάλα ψηλά. Αφήνει ο Χαμάς, εκτελεί ο Χάπος ο Κυριάκου, η μπάλα περνά από όλους και κόρνερ.